Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μας χαρά να σας καλωσορίσουμε σε αυτόν τον έκτο κύκλο ανοιχτών συζητήσεων που κάνουμε με την κοινωνία της Κομωτινής αναφορικά με τη δημιουργία του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους όλων των τοπικών φορέων που είστε εδώ πέρα μαζί μας και σας ευχαριστούμε για όλη την βοήθεια και την αρρωγή που έχετε δείξει μέχρι στιγμής στο έργο. Σήμερα, πάνω στη σκηνή είμαστε ο Πάνος Παπούλιας, Διοικητικός Διευθυντής του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, η κυρία Ελιάνα Κονιάλη από το Τμήμα Δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Φορέα Υλοποίησης του Έργου της Πρωτοβουλίας για την Υγεία ΑΕ, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Αντώνιος Μιτζάλης, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της κατασκευάστρας εταιρείας AVAX, στην οποία έχει ανατεθεί το έργο, ο κύριος Δημήτρης Χασάπης, υπεύθυνος έργου, και η κυρία Σίλβια Τσιτζιλόνη, η οποία είναι Deputy Director του Project Manager Hill International, η οποία επιβλέπει το έργο. Είναι ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη τιμή σήμερα να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον κύριο Ανδρέα Δρακόπουλο, ζωντανά από τη Νέα Υόρκη, για να μας απευθύνει μια προσφώνηση και έναν χαιρετισμό για τη σημερινή μας εκδήλωση, παρέχοντας επίσης σημαντικές πληροφορίες και νέα για την κατάσταση του έργου. Κύριε Δρακόπουλε, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Γεια σας, καλό απόγευμα σε όλους. Είστε Κομωτινοί από τη Νέα Υόρκη. Ευχαριστούμε όλους που ήρθατε. Ήθελα απλώς να πούμε μερικά πράγματα για όσους δεν γνωρίζουν για το ίδρυμά μας. Είμαστε 28 χρονών, 28 χρόνια προσφέρουμε. Είμαστε active σε περίπου 133-134 χώρες ανά τον κόσμο. Έχοντας προσφέρει περίπου τα 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, από τα οποία πάνω από τα 2 έχουν έρθει στην Ελλάδα για ευνόητους λόγους και συναισθηματικούς, και η οικογένεια προέρχεται από την Ελλάδα. Την πονάμε την Ελλάδα, τη βοηθάμε όσο μπορούμε και έχει περάσει και πολλά η πατρίδα μας τα τελευταία 15 και χρόνια. Είμαστε active σε τέσσερις πυλώνες, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, στον τομέα της υγείας και του αθλητισμού, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική πρόνοια και στις τέχνες και τον πολιτισμό. Όπως ξέρετε, παραδώσαμε το 2017, παραδώσαμε στην ελληνική κοινωνία το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα. Και είναι από εκεί που είχαμε αρχίσει, όταν είχαμε αρχίσει και σκεφτόμασταν την ιδέα και είχαμε συμφωνήσει, από το 2010, θυμάμαι, κάναμε συναντήσεις στο χώρο όπου θα χτιζότανε. Με την έννοια του να καταλάβουμε όλοι μας και όσοι ερχόντουσαν ότι αυτό το έργο ανήκει στην κοινωνία. Και είναι, πιστεύουμε, πάρα πολύ σπουδαίο, χωρίς ατζέντες και με πλήρη διαφάνεια, όσοι πιο πολλοί μπορούν να παίρνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία, διότι και πάλι στο τέλος το έργο αυτό δεν μας ανήκει, το προσφέρουμε στην ελληνική κοινωνία και όλοι μας, όπως και κάθε κυβέρνηση, είμαστε θεματοφύλακες σε αυτή τη διαδικασία μέχρι να παραδοθεί. Και όταν παραδοθεί, η εκάστοτε κυβέρνηση συνεχίζει να είναι ο θεματοφύλακας του έργου αυτού, όπως θα είναι και με τα τρία νοσοκομεία, αλλά βέβαια και ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει το λεγόμενο sense of ownership, που είναι το αίσθημα κυριότητας, το αίσθημα ότι του ανήκει με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να το προσέχει, να το σέβεται και ούτω καθεξής. Όπως είπα πριν, αυτή τη στιγμή εστιάζουμε την προσοχή μας στο τομέα της υγείας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει σημασία το πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε το 2017, όπου συζητάγαμε μήπως φτιάχναμε το καινούριο κτίριο της νοσηλευτικής στον Ευαγγελισμό στην Αθήνα. Και από εκεί φτάσαμε στο σημείο αυτό που είμαστε σήμερα. Είναι ένα project ενός δισεκατομμυρίου, το οποίο κυρίως αφορά την Ελλάδα, αλλά και πολλές χώρες και της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, όπως και στην Ιορδανία, στην Ισπανία, στην Αγγλία, καθώς και στην Αμερική. Αλλά και πάλι το focus παραμένει στην Ελλάδα. Παραμένει στην Ελλάδα με τα τρία νοσοκομεία, Θεσσαλονίκη, Κομωτινή και Σπάρτη.
Είναι τρία νοσοκομεία τα οποία πιστεύουμε ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει τη σήμερα ημέρα. Ο αρχιτέκτονας είναι ο Ρέτζο Πιάνο. Από πλευράς κτηριακών υποδομών και εξοπλισμού και πάλι προσπαθούμε ό,τι το καλύτερο. Και συγχρόνως, όπως υπενθύμησε και χθες στο Open που είχαμε η Θεσσαλονίκη, ο κύριος Θεμιστοκλέος δεν είναι μόνο τακτηριακά, αλλά είναι και πώς προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, διότι στο τέλος της ημέρας, όπως λέμε και στο Ίδρυμα, επίκεντρο είναι ο άνθρωπος. Και αυτό το προσπαθούμε πάντα στη συνεργασία, και θα μιλήσω λίγο αργότερα για τις συνεργασίες, με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε αφορά το τραύμα, είτε αφορά τις λοιμώξεις. Οπότε είναι ένα συνολικό πρόγραμμα με επίκεντρο τον άνθρωπο και τον ασθενή και τον γιατρό με σεβασμό και στο περιβάλλον, το να χτιστούν τρία νοσοκομεία πρότυπα, τα οποία είναι και η καρδιά αυτού του project που το ονομάζουμε Διεθνή Πρωτοβουλία για την Υγεία. Έχω να πω αρκετά ευχαριστώ, τα οποία είναι πάρα πολύ σπουδαίο, διότι η προσπάθεια αυτή, η οποία έχει αρχίσει εδώ και 5 χρόνια, 6 χρόνια, η προσπάθεια αυτή έχει επιζήσει το COVID, διότι υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες. Τα τρία νοσοκομεία επιζήσανε έναν άκαρπο διαγωνισμό. Το μόνο που θα πω για αυτό τον διαγωνισμό, γιατί πολλά ακούστηκαν την εποχή εκείνη, όταν ανοίξαμε τους φακέλους, οι τιμές οι οποίες είδαμε ήταν πολύ παραπάνω από ό,τι τουλάχιστον περιμέναμε. Εκεί λοιπόν θέλω να πω ευχαριστώ σε πάρα πολλούς, οι οποίοι δουλέψανε πάρα πολύ σκληρά και με πάρα πολύ μεγάλο πνεύμα συνεργασίας. Να αρχίσω από το 2017, γιατί πιστεύω ότι ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε από το πού προερχόμαστε. Όταν λοιπόν μιλάγαμε για τον Ευαγγελισμό, κάναμε τότε μια συνάντηση στα γραφεία μας στην Αθήνα με τον τότε Υπουργό Υγείας, τους υπουργούς, τον κύριο Ξανθό και τον κύριο Πολάκη, και με πάρα πολύ input και ιδέες από τον κύριο Πολάκη, καταλήξαμε στο πρόγραμμα το οποίο είναι αυτό το οποίο είναι σήμερα όσον αφορά τα τρία νοσοκομεία. Τον ευχαριστούμε λοιπόν πάντα για τις ιδέες του, με τις οποίες συμφωνήσαμε την ίδια μέρα και γεννήθηκε αυτό το πρόγραμμα των τριών νοσοκομείων. Μετά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, και το λέω πάντα, έχει βαρεθεί να με ακούει και όσοι με ακούτε ξανά, αλλά και ο κύριος Θεμιστοκλέος. Πρόκειται για έναν άνθρωπο υπόδειγμα, ανθρώπου που, να το πω λιγάκι, δηλαδή είναι μεν πολιτικός, αλλά δεν είναι πολιτικός, είναι άνθρωπος, έχει καρδιά, το πιστεύει, τα δίνει όλα, όπως λέμε, σε κάθε συνεργασία, με κοινό γνώμονα, το πώς θα γίνει το καλύτερο δυνατόν έργο, με την καλύτερη δυνατόν συνεργασία με όλους μας, για το καλό των συνανθρώπων μας και της κοινωνίας. Τον ευχαριστώ γιατί είναι μοναδικός. Ευχαριστώ επίσης και την κυρία Τζαβάρα από το γραφείο του Πρωθυπουργού, που έχουν κάνει πολύ καλές όλες οι συντονίσεις, έχουν γίνει και μπορούμε και συνεργαζόμαστε άψογα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ, διότι αυτά τα έργα και γενικά η πρωτοβουλία για την υγεία δεν έχουν να κάνουν με τίποτε που έχει να κάνει με την πολιτική. Είναι πράγμα κοινωνικό, είναι ένα έργο κοινωνικό, είναι ένα έργο πάρα πολύ σπουδαίο για τους ανθρώπους. Επίσης, να ευχαριστήσω τον Ρέντζο Πιάνο, ο οποίος είναι φίλος και του Ιδρύματος και της Ελλάδας και δικός μου προσωπικός. Έχει το Κέντρο Πολιτισμού, σχεδιάζει τα τρία νοσοκομεία. Ο Ρέντζο Πιάνο έχει ένα, για μένα, τρομερό αγαθό, το οποίο δεν το έχουν οι περισσότεροι. Τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα ο τελικός αποδέκτης του έργου του. Σε συγκεκριμένη περίπτωση τον ενδιαφέρει πώς θα είναι σε καλύτερη δυνατή θέση ο ασθενής, ο γιατρός και όσοι εργάζονται στο νοσοκομείο. Επίσης έχει τρομερό σεβασμό στο περιβάλλον και δεν είναι τυχαίο που βγαίνουν τέτοιου είδους έργα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτόν και την ομάδα του
και τον Μαρκ Κάρολ και επίσης τον Πάολο Λάντα, ο οποίος είναι και ο Head Architect για την Κομωτινή. Ευχαριστούμε το Hill International που είναι ο Project Manager, αρχίζοντας από τον Ραούφ Γκάλι, που σε κάποια στιγμή που είχαμε πολλές δυσκολίες ασχολήθηκε ο ίδιος, είναι ο αρχηγός της Hill και βοήθησε πάρα πολύ. Όπως επίσης και ο Peter Price, και πάλι όταν οι δυσκολίες ήταν αρκετά μεγάλες, υπήρξε βοήθεια από όλους για να φτάσουμε στο σημείο το οποίο φτάσαμε. Και βέβαια να ευχαριστήσω την κατασκευαστική εταιρεία, τον Άβακα. Και πάλι ήταν σπουδαία η συνεργασία, και ενώ αρχίσαμε από δύσκολη κατάσταση, θα αναφασίσω τον κύριο Χρήστο Ιωάννου, τον κύριο Κωνσταντίνο Μιτζιάλη και τον Αντώνη Μιτζιάλη. Και θέλω να εξέρω ότι νομίζω ότι αισθανθήκανε και καταλάβανε το όραμα το οποίο είχαμε όλοι μας και το ασπάστηκαν. Και νομίζω ότι το είδαν και οι ίδιοι πλέον, όχι σαν οποιοδήποτε έργο απλώς για να έρθει κέρδος, αλλά και οι ίδιοι τους θεωρούμε σαν μέρος του οράματος, σαν μέρος της προσπάθειας. Και νομίζω και αυτό φαίνεται και από τη συνεργασία την οποία είχαμε και μέχρι να συμφωνήσουμε και μετά. Να πω ότι αξίζει. Όταν ανοίξαμε τις προσφορές μέχρι όταν υπογράψαμε, μιλάμε για μια διαφορά πάνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Και το λέω αυτό διότι δεν είναι λεφτά τα οποία τα θεωρούμε κέρδος για το Ίδρυμα. Είναι λεφτά τα οποία μπαίνουν στο κουμπαρά για να δοθούν πάλι στην κοινωνία. Λοιπόν, θεωρούμε ότι παρόλες τις δυσκολίες είμαστε πολύ χαρούμενοι το πώς κατέληξε η κατάσταση. Να ευχαριστήσω επίσης και την Betaplan που συνεργάζεται με τον Έντζο Πιάνο, τον κύριο Βεντουράτη και την κυρία Τζάνου. Να ευχαριστήσω την ομάδα μας και τους συναδέλφους μου στο Ίδρυμα. Έχουν βοηθήσει και βοηθάνε πάρα πολύ, αλλά κυρίως τον κύριο Πάνο Παπούλια και την κυρία Ελιάνα Κονιάλη που είναι μαζί σας σήμερα. Η δουλειά η οποία γίνεται είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ μεγάλη. Και πάλι, το αν θα πετύχει από το έργο, που πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα πετύχει, θα οφείλεται στη σκληρή δουλειά και στις καταπληκτικές συνεργασίες. Μιλάμε για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε για μια ζωή σήμερα που τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και κανείς δεν μπορεί μόνος του, είτε λέγεται ιδιωτικός τομέας, είτε λέγεται δισεκατομμυρίουχος, είτε λέγεται κυβέρνηση, είτε λέγεται οτιδήποτε. Μόνος κανείς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σήμερα. Λοιπόν, και αυτό είναι και το οποίο είχαμε όταν χτίζαμε το κέντρο πολιτισμού. Περάσαμε με 7 κυβερνήσεις. Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα. Το ίδιο και τώρα, ως εδώ. Και οπότε ευχαριστούμε τις κυβερνήσεις με τις οποίες νομίζω καταλάβανε και οι ίδιες ότι δεν έχουμε καμία ατζέντα άλλο από το να παραδώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το τελικό αποδέκτη, που δεν είναι η κάθε κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις έρχονται και φεύγουν. Αποδέκτης είναι η κοινωνία. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι. Νομίζω ότι έχω ευχαριστήσει όλους, κυρίως αυτούς που θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία μέχρι τώρα. Να πούμε, είπαμε λίγο για την πρωτοβουλία, για την υγεία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με πολλούς οργανισμούς οι οποίοι νομίζουμε και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν να συνεργαστούν και οι ίδιοι με τα νοσοκομεία στην Ελλάδα, είτε λέγεται αυτό στον τομέα της ψυχικής υγείας, είτε για το παιδιατρικό καρκίνο και ούτω καθεξής. Γιατί και πάλι οι συνεργασίες συνεχίζονται, όχι μόνο κατά την Κατασκευή, αλλά και μετά την παράδοση. Πιστεύουμε και ευελπιστούμε, είναι ένα στοίχημα το οποίο είναι δύσκολο, αλλά το πιστεύουμε, να μπορέσουμε να σιγουρευτούμε ότι θα στελεχωθούν τα νοσοκομεία αυτά. Με τον εξοπλισμό αυτό μπορούμε να το κάνουμε σίγουρο, γιατί είμαστε και εμείς υπεύθυνοι. Αλλά όλα τα σημάδια είναι πάρα πολύ καλά και πάλι χάρη στην εξαίρετη συνεργασία την οποία έχουμε και ειδικά με τον κύριο Θεμιστοκλέος, και όλοι προσπαθούμε να βάλουμε τις σωστές βάσεις ώστε μετά να είναι εύκολο να στελεχωθεί όπως πρέπει.
και με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα για να είναι έτοιμα να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και γιατί όχι άμεσα κατά την παράδοσή τους, το οποίο ευελπιστούμε τέλος του 2026, αν όλα πάνε καλά. Για τα ευχαριστώ για την περιοχή τη δικιά σας, για το νοσοκομείο. Να ευχαριστούμε την κυρία Εμιλία Μακριαλέα, αγαπητή υγειονομική περιφέρεια, η κυρία Μαγδαλενή Γιαγουστάρη, η διοικήτρια υφιστάμενου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, τον κύριο Γιάννη Δρίνη, προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών, περιφέρεια Θράκης, τον κύριο Γιάννη Γκαράνη, το δήμαρχο της Κομωτινής, τον Δημήτρη Καρασταύρου, αντιδήμαρχο Κομωτινής, και την Κλεοπάτρα Στογιαννίδου, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Διότι και πάλι μιλάμε για συνεργασίες και μιλάμε για πλήρη διαφάνεια, ώστε όλοι να αισθάνονται ότι πραγματικά το έργο αυτό τους ανήκει. Το έργο αυτό ανήκει σε όλους μας όσον αφορά ως κοινωνία με το που θα παραδοθεί. Νομίζω αυτά είχα να πω σαν άνοιγμα. Νομίζω ότι ελπίζω να βρείτε αυτή τη συνάντηση να δώσει και ελπίδα και πληροφορίες όσες χρειάζεστε. Θα συνεχίσουμε να συναντιόμαστε και χωρίς να το καταλάβουμε, δυστυχώς, γιατί περνάει και ο χρόνος, ευτυχώς όμως, χωρίς να το καταλάβουμε, τα νοσοκομεία θα είναι έτοιμα πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δρακόπουλε. Τώρα θα παρακολουθήσουμε ένα σύντομο βίντεο το οποίο θα δείξει τα καινούργια νοσοκομεία που γίνονται. Κάποιοι από εσάς ίσως το έχετε ξαναδεί, αλλά είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε τα νοσοκομεία αυτοί από εσάς που έρχεστε στη συνάντησή μας για πρώτη φορά. Υπάρχουν μέρη που μοιάζουν ήσυχα, αλλά στην πραγματικότητα συγκεντρώνουν την προσοχή χιλιάδων ανθρώπων. Και ενώ αν κοιτάξεις προς τα εκεί, δεν διακρίνεται καμία δραστηριότητα, μέρα νύχτα άνθρωποι δουλεύουν ασταμάτητα για αυτά. Μπορεί ακόμα και τα γεωγραφικά τους όρια να φαίνονται συγκεκριμένα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εξαπλώνονται σε όλα τα μήκη και πλάτη αυτού του κόσμου. Γιατί τα μέρη αυτά, με τη σκληρή δουλειά, τη συνεργασία και τη συνεχόμενη και ασταμάτητη προσπάθεια πολλών ανθρώπων, σύντομα θα φιλοξενήσουν τρεις πρότυπες νοσοκομιακές μονάδες παγκόσμιας εμβέλειας. Η πρωτοβουλία για την υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει ασταμάτητα τις διαδικασίες για την κατασκευή των τριών νέων νοσοκομιακών μονάδων στην Κομωτινή, τη Σπάρτη και τη Θεσσαλονίκη. Φτιαγμένα με επίκεντρο τον άνθρωπο, θα προσφέρουν σε κάθε ασθενή ένα πρότυπο θεραπευτικό περιβάλλον, άρτια εναρμονισμένα με τη φύση, με τις υψηλότερες προδιαγραφές περιβαλλοντολογικής προστασίας και σχεδιασμένα ώστε να αποτελούν πρότυπα νοσοκομιακών δομών του μέλλοντος, με συνθήκες που την ίδια στιγμή θα εξασφαλίζουν ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον για το ιατρικό, εκπαιδευτικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Βρισκόμαστε στο χώρο στο οποίο θα αναγερθεί το νέο νοσοκομείο της Σπάρτης, που σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις ενημερώσεις που έχουμε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο για τον νομό Λακωνίας, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της νότιο-ανατολικής Πελοποννήσου, που θα αναβαθμίσει τις συνθήκες νοσηλείας των πολιτών σε ένα, θα έλεγα, πρότυπο νοσηλείας, σύμφωνα με τις εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών που θα διαθέτει. Αφετέρου θα εξασφαλίσει σε εμάς το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό το βέλτιστο εργασιακό περιβάλλον παροχής υγείας με τον υπερσύγχρονο υλικοτεχνολογικό εξοπλισμό που θα διαθέτει. Πραγματικά προσδοκώ έτσι με χαρά την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Η δημιουργία του νέου παιδιατρικού πανεπιστημιακού νοσοκομείου στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, θεωρώ ότι αποτελεί ένα έργο πνοής, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και φυσικά αυτό έγινε με τη βοήθεια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όπως και με
τη βοήθεια των υπολείπων φορέων που εμπλέκονται. Και θεωρώ ότι είναι έργο πνοής, γιατί ουσιαστικά θα αναβαθμίσει ριζικά την ποιότητα παρεχόμενης υγείας στον παιδιατρικό πληθυσμό, όχι μόνο στον τόπο μας, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει και πόλο έλξης από ιατρική πλευρά, από διάφορες βαλκανικές χώρες για την αντιμετώπιση παιδιών με σοβαρά προβλήματα. Εγώ προσωπικά, σαν νεογνωλόγος, είναι σαν να ζω σε ένα όνειρο, γιατί δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια μονάδα εντατικής θεραπείας επίπεδου 4, δηλαδή μια μονάδα η οποία θα μπορεί να αντιμετωπίζει όλο το φάσμα των νεογνωικών προβλημάτων σε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο με την τελευταία τεχνολογία. Και τελικά αυτό το νοσοκομείο θα μπορέσει να αποτελέσει ένα διαμάντι για την πόλη μας και με τελικό στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών στο άρρωστο παιδί και στην οικογένειά του. Όλοι εμείς οι πολίτες του νομού Ροδόπης απευθυνόμαστε για υπηρεσίες υγείας στο μοναδικό νοσοκομείο της πόλης μας, το οποίο πρωτολειτουργήσε το 1937. Όταν λοιπόν ανακοινώθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ότι η δωρεά προς το ελληνικό δημόσιο θα περιελάμβανε και τη δημιουργία νέου υπερσύγχρονου νοσοκομείου στην Κομωτινή, το όνειρό των Ροδοπαίων άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Οι συνεχείς παρουσιάσεις της εξαιρετικής ομάδας του έργου για την πρόοδο των εργασιών, ανοιχτές στην κοινωνική συμμετοχή, δημιούργησαν ένα αίσθημα ανυπομονησίας για το θαυμαστό αυτό έργο που θα αφήσει παρακαταθήκη το Ίδρυμα στην πόλη μας. Το ανθρωποκεντρικό μοντέλο της φιλοσοφίας του προωθεί τη δωρεάν απρόσκοπτη πρόσβαση όλων στην παροχή σύγχρονων διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών. Μέσω των νέων τεχνολογιών και της παρεχόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού, επιτυγχάνεται η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που θα απολαμβάνει ο πληθυσμός. Επιπλέον, η ολοκληρωμένη διαχείριση του ασθενούς θεραπεύει την ανάγκη αναζήτησης άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών δομών, φιλοδοξώντας να καταστήσει τον τόπο μας υγειονομικό πόλο έλξης. Η ουσιαστική πραγμάτωση των παραπάνω στόχων προϋποθέτει την ενίσχυση του υφιστάμενου ικανότατου προσωπικού και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ώστε το όραμα του Ιδρύματος να διαχέεται προς τους εργαζόμενους για τη μεγιστοποίηση της προσφοράς προς τον ακριτικό τόπο μας. Παράλληλα με τη δημιουργία των τριών νέων νοσοκομείων, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει προχωρήσει με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό δύο νέων κτηρίων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς και με την υποστήριξη αναμόρφωσης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 2 και του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Ευαγγελισμού. Πρωτοβουλία για την υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για μια υγεία ποιοτική και προσβάσιμη σε όλους. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Επικέντρο ο άνθρωπος. Καλησπέρα και από μένα. Στο σημείο αυτό και πριν περάσουμε στο βασικό σκέλος της παρουσίασης από τον ανάδοχο της κατασκευής, την εταιρεία AVAX, και από τον διαχειριστή του έργου, την Heal International, θα θέλαμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως, του Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργείου Υγείας, θα ήθελα να αρχίσω με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο του Ιδρύματος Ανδρέα Δρακόπουλος και στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τις πολύ μεγάλες δωρεές στον τομέα της υγείας, της πρωτοβουλίας υγείας. Τα ανέφερε ο κύριος Δρακόπουλος, δεν ευνηδιάστηκα σήμερα. Ανέφερε τις δωρεές. Εγώ θέλω να πω ότι πέρα από τα κατασκευαστικά, πέρα από την υλικοτεχνική υποδομή, υπάρχουν πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα και όλα αυτά συνθέτουν και δίνουν το φάρο της επόμενης μέρας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όλες οι δωρεές της πρωτοβουλίας της υγείας, αν θέλουμε να τις αντικρίσουμε ως μία ενέργεια, είναι η δύναμη αυτή που οθεί και παίρνει το σύστημα υγείας την επόμενη μέρα. Αλλάζει και εκπαιδεύει επαγγελματίες υγείας, εξυγχρονίζει τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και χτίζει, δημιουργεί, θα έλεγα, γιατί είναι δημιουργία τριών νέων νοσοκομείων σε πολύ κέρια σημεία της χώρας. Νοσοκομεία
εφάμιλα με τα καλύτερα του εξωτερικού, στα οποία θα αποτελέσουν, αν θέλετε, τους φάρους για το πώς θα πρέπει να είναι και τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας. Πριν από λίγο επισκεφθήκαμε τον χώρο του εργοταξίου πλέον και τις επόμενες μέρες θα στα πει, φαντάζομαι, περισσότερο αναλυτικά ο κύριος Μιτζάλης, θα έχουμε τους εξκαφείς έτσι ώστε να αρχίσει η κατασκευή και βρισκόμαστε πλέον που έχουμε διανύσει τα 2/3 του δρόμου με τον Νοέμβριο του 2026 να έχει ολοκληρωθεί το νοσοκομείο. Από πλευράς ελληνικού δημοσίου έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις που ειδικά στην περιοχή εδώ έχουν τηρηθεί και θα πρέπει να πούμε και τα συγχαρητήρια στην τοπική κοινωνία, στην περιφέρεια, στο Δήμο, που έχουν συμβάλει έτσι ώστε όλα αυτά τα συνοδά έργα να βρίσκονται σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο και ευθυγραμμισμένα με το χρονοδιάγραμμα, αλλά και από την δική μας την πλευρά έχουν ήδη αρχίσει οι ενέργειες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στελεχώσουμε με βάση τα συμφωνηθέντα, τα οποία είναι καταγραμμένα και ψηφισθέντα σε νόμο, για τη στελέχωση του νοσοκομείου. Αν μου επιτρέπετε, γιατί φαντάζομαι να περάσουμε στις ερωτήσεις, να πω κι εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ και να πω λίγο τα ονόματα, τα είπε ο κύριος Ρακόπουλος, των ανθρώπων που από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου, και τονίζω αυτό των δημοσίων υπαλλήλων, έχουν συμβάλει τα τελευταία 5 χρόνια στο να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και είναι ο κύριος Τσαλικάκης από την ΤΕΡΤ Υγειονομική Περιφέρεια, που χειρίζεται και τα δύο νοσοκομεία, και το παιδιατρικό της Θεσσαλονίκης και το νοσοκομείο της Κομωτινής. Είναι η κυρία Μάγδα Γιαμουστάρη, διοικήτρια του νοσοκομείου Κομωτινής. Είναι η κυρία Μακριαλέα Εμιλία από την ΤΕΡΤ Υγειονομική Περιφέρεια, που έχει δώσει ψυχή και πάρα πολλές ώρες, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το οργανόγραμμα και να σχεδιαστούν τα νοσοκομεία. Και είναι και η Δώρα Τζαβάρα από την Προεδρία της Κυβέρνησης, που είναι ο άνθρωπος μηχανάκι που κινείται ανάμεσα σε υπουργεία και λύνει προβλήματα τα οποία υπήρξαν και προβλήματα που θα υπάρξουν, έτσι ώστε να επιταχυνθεί και να μην υπάρχει τίποτα που να επιβραδύνει την κατασκευή. Κλείνοντας, εγώ ευχαριστώ προσωπικά τον κύριο Ανδρέα Δρακόπουλο από το Ίδρυμα και για τα πολύ καλά του λόγια και εύχομαι κάθε επιτυχία στην κατασκευή του έργου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεμιστοκλέ, όσο αναφερθήκατε. Αναφερθήκατε στην επίσκεψη που κάναμε πριν λίγο στο εργοτάξιο. Είχαμε ένα συνέστημα ότι είμαστε πραγματικά ένα βήμα πριν την έναρξη της κατασκευής και θα το ακούσουμε αυτό στην παρουσίαση. Αυτό που δεν μπορείτε να δείτε είναι το συνέστημα, το κοινό συνέστημα που είχαμε όλοι μας, την κοινή συγκίνηση, που είναι ενδεικτική της καλής συνεργασίας και του πόσο κόπος έχει υπάρξει μέχρι σήμερα για να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο. Θα γίνω εκ νέου κουραστική και θα σας ευχαριστήσω και εσάς και όλη την ομάδα του Υπουργείου Υγείας για την καθημερινή στήριξη στο έργο. Ξεκινώντας λοιπόν με την παρουσίαση, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μιτζάλη για να ξεκινήσουμε. Στην κυρία Τζιλόνη. Καλησπέρα σας. Το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, όπως πιθανότητα γνωρίζετε, αποτελεί τμήμα του συνολικού προγράμματος της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μαζί με το Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης και το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Τα τρία αυτά νοσοκομεία σχεδιάστηκαν με μια κοινή φιλοσοφία, με τις ίδιες αρχές, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του καθενός από αυτά. Μάλιστα, το νοσοκομείο της Κομωτινής ήταν αυτό το οποίο πρώτο ξεκίνησε να σχεδιάζεται και αποτέλεσε με έναν τρόπο το μοντέλο για τα επόμενα δύο και είναι αυτό στο οποίο έχουμε τη χαρά να είμαστε μπροστά στην ημέρα της κατασκευής και να ξεκινάει πρώτο. Για να φτάσουμε στη μέρα αυτή, έχουν συνεργαστεί και έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι, μια πολύ μεγάλη ομάδα μελετητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και εξειδικευμένων συμβούλων, υπό την επίβλεψη και την αιγίδα του Renzo Piano Building Workshop, του Renzo Piano, τους βλέπετε εδώ στην οθόνη. Για να πούμε λίγα πράγματα για το ίδιο το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο θα υλοποιηθεί σε ένα οικόπεδο το οποίο βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Κομωτινής. Το οικόπεδο έχει περίπου 92.000 τετραγωνικά μέτρα επιφάνεια. Το ίδιο το νοσοκομείο
θα έχει έκταση περί τα 25.000 τετραγωνικά, άρα ο χώρος γύρω από το κυρίως κτίριο θα διαμορφωθεί σε ένα πάρκο, θα φυτευτούν περισσότερα από 1.200 δέντρα, έτσι ώστε και πάρα πολλά μικρότερα φυτά, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον θεραπευτικό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού και της φιλοσοφίας του νοσοκομείου αυτού. Λίγα πράγματα για το κλινικό πρόγραμμα. Το νέο νοσοκομείο της Κομωτινής θα έχει 180 κλινικές θέσεις, από τις οποίες 8 θα είναι κλίνες εντατικής θεραπείας. Άλλες 14 θα είναι έτοιμες να μετατραπούν σε κλίνες αυξημένης φροντίδας, εφόσον αυτό χρειαστεί. Θα υπάρχει παιδιατρικό 16 κλινών και τμήμα νεογνών 5 κλινών. 15 κλίνες ψυχικής υγείας, κλίνες ημερήσιας νοσηλείας, διαφόρων ειδικοτήτων, ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών με ένα υλικοδρόμιο που θα το εξυπηρετεί, εξωτερικά ιατρία με 15 σταθμούς αιμοκάθαρσης. Θα υπάρχει ένα χειρουργικό τμήμα με 6 χειρουργικές αίθουσες γενικές, ένα χειρουργείο μικροεπεμβάσεων και μία αίθουσα ενδοσκοπήσεων, πλήρως εξοπλισμένα διαγνωστικά εργαστήρια και όλων των ειδών οι υποστηρικτικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις που χρειάζονται ώστε να λειτουργεί ένα σύγχρονο νοσοκομείο. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για την λειτουργία ενός νοσοκομείου που λέμε ότι θα είναι το μοντέλο για τα επόμενα χρόνια είναι τα συστήματα πληροφορικής και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός. Τα συστήματα πληροφορικής του νοσοκομείου πατάνε σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι το σύστημα του ηλεκτρονικού βακέλου ασθενούς και ο δεύτερος είναι το σύστημα του προγραμματισμού των επιχειρησιακών πόρων. Πάνω σε αυτά έρχονται και συνδέονται και επικοινωνούν όλα τα υποσυστήματα διαχείρισης των διαφόρων λειτουργιών του νοσοκομείου, των εργαστηρίων, της εικόνας από τα διαγνωστικά συστήματα, των χειρουργείων, της ΜΕΘ, καθώς και επίσης και τα συστήματα πληροφορίας και επικοινωνίας των ασθενών. Όλο αυτό το σύστημα το συνολικό θα φιλοξενηθεί στο H-Cloud, το οποίο αναπτύσσει αυτόν τον καιρό το Υπουργείο Υγείας. Και συνολικά το νοσοκομείο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του από το επίπεδο 3 του Διεθνούς Προτύπου HIMSS. Είναι ένα πρότυπο το οποίο προσδιορίζει ακριβώς την ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας και της πληροφορικής στη διαχείριση ενός συστήματος, ενός χώρου υγείας. Ο στόχος είναι να φτάσει στην οκταετία το επίπεδο HIMSS 7. Παράλληλα, όσον αφορά τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, έχει ήδη επιλεγεί εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας, με στόχο να υπάρχει και διαγνωστική ακρίβεια, να είναι ασφαλής για τον εξεταζόμενο ή τον ασθενή και το ιατρικό προσωπικό και κατά το δυνατόν να δίνει αποτελέσματα που θα οδηγήσουν σε μικρότερη διάρκεια νοσηλείας για τους ασθενείς. Ενδεικτικά, το νοσοκομείο της Κομωτινής θα εξοπλιστεί με μαγνητικό τομογράφο 3 Τέσλα, με τέταρτης γενιάς αξονικό τομογράφο, ψηφιακή γάμα κάμερα και ψηφιακό μαστογράφο με δυνατότητα τομοσύνθεσης. Να πούμε εδώ ότι παρόλο ότι η διαδικασία ανάθεσης του εξοπλισμού, επιλογής και ανάθεσης του εξοπλισμού αυτού έχει ολοκληρωθεί, έχουμε διασφαλίσει ότι αυτό που θα παραλάβουμε θα είναι το τελευταίο μοντέλο κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Αυτά τα δύο λοιπόν μαζί, τα συστήματα πληροφορικής και ο ιατρικός εξοπλισμός, θα μας δώσουν ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα λειτουργούν οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι ασθενείς στα επόμενα χρόνια. Μπορούμε τώρα να πάμε παρακάτω και να μιλήσουμε λίγο για την κατασκευή του νοσοκομείου και θα δώσω το λόγο στον κύριο Μιτζάλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να πάρω και το... Ναι. Ο ομιλός μας, ο οποίος έχει αναλάβει την κατασκευή των νοσοκομείων στην Θεσσαλονίκη, την Κομωτινή και την Σπάρτη, έχει σαν κύρια δραστηριότητά του αυτήν του Γενικού Εργολάβου. Αλλά παράλληλα, συμμετέχουμε και σε πανεφερείς με την κατασκευή δραστηριότητες, όπως οι παραχωρήσεις υποδομών, η ανάπτυξη ακινήτων και επενδύσεις σε μαρίνες και άλλου είδους δημόσιες υποδομές. Εδώ υπάρχει μια ενδεικτική λίστα έργων τα οποία έχουμε αναλάβει. Τα τελευταία χρόνια είμαστε παρόντες και στην Κομωτινή, μιας και στη βιομηχανική περιοχή ήταν
το εργοτάξιο, το βασικό εργοτάξιο για το ελληνικό κομμάτι του IGB, το οποίο κατασκευάσαμε, ενώ τώρα κάνουμε και το δίκτυο χαμηλής πίεσης, χαμηλής και μέσης πίεσης φυσικού αερίου στην πόλη. Εδώ βλέπετε κάποιες από τις παραχωρήσεις τις οποίες και κατασκευάσαμε και διαχειριζόμαστε τις τελευταίες δεκαετίες. Και όπως σας είπα, υπάρχουν και επενδύσεις σε μαρίνες και σε κτηριακά. Να πάμε τώρα στο έργο. Αυτή τη στιγμή και βάσει χρονοδιαγράμματος είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, αφού ολοκληρώσουμε τις πρώτες εργασίες για την περίφραξη του οικοπαίδου και συνδεθούμε με τα ΟΚΟ. Θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε και ως προς τις εργασίες πεδίου και τις εξκαφές, ενώ παράλληλα βλέπετε μία λίστα με εργασίες που γίνονται στο γραφείο, αλλά είναι πολύ σημαντικές για να ακολουθηθεί σωστά το χρονοδιάγραμμα του έργου και με τον ποιοτικό τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τον πελάτη και με τον project manager. Όπως είδατε, εκεί υπάρχει και η επαφή με τις αρχές που και εμείς επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο έχουν όλοι αγκαλιάσει το έργο. Εδώ είναι ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα όπου βλέπετε ότι οι εξκαφές που θα ξεκινήσουν τις επόμενες μέρες σκοπεύουμε να έχουν τελειώσει τον Ιανουάριο, καιρό επιτρέποντος, και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Και εδώ έχουμε μια σειρά από σχέδια τα οποία δείχνουν τις φάσεις της κατασκευής, όπου ξεκινάμε από την πλάκα θεμελίωσης του νοσοκομείου και συνεχίζουμε στο υπόγειο ή στο ισόγειο τώρα. Στο υπόγειο και σιγά σιγά ανεβαίνουμε. Από ένα σημείο και μετά θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιες κολόνες χρώματος κόκκινου, είναι ξύλινες, είναι βασικό κομμάτι του design των αρχιτεκτώνων. Και όσο προχωράμε προς τα πάνω, φτάνουμε και στη στέγη, η οποία έχει φωτοβολταϊκά. Είναι δύο βασικά χαρακτηριστικά του κτηρίου, τα οποία αναδεικνύουν την φροντίδα με την οποία αντιμετώπισε το θέμα του περιβάλλοντος η ομάδα των αρχιτεκτώνων. Ναι, το οποίο θα διασφαλίσει και ενεργειακή αυτονομία για το κτίριο, έτσι. Εδώ βλέπετε την οργάνωση την οποία θα έχει η ομάδα του έργου, η οποία θα έχει ένα κεντρικό γραφείο στην Θεσσαλονίκη, αλλά και από το οποίο θα υπάρχει και υποστήριξη για τους ανθρώπους οι οποίοι θα εργάζονται εδώ. Ένα μεγάλο μέρος των επιτελικών στελεχών της οργάνωσής μας έχει ήδη ξεκινήσει την ενασχόλησή του με το έργο, αλλά όπως όλα τα μεγάλα έργα και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς ανθρώπους να βρουν δουλειά. Και στα πλαίσια αυτά, για να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία, σας ενημερώνω, άμα δεν έχετε ήδη ενημερωθεί, ότι αύριο στο ξενοδοχείο Ανατόλια από το πρωί θα υπάρχουν άνθρωποι του τμήματος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΣΑΒΑΚ για να λάβουν βιογραφικά οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για να συμμετάσχει στο έργο. Κύριο χαρακτηριστικό της επιτυχίας αυτού του έργου θα είναι να διασφαλίσουμε μία από τις βασικές αρχές οι οποίες διέπουν όλα τα μέρη τα οποία συμμετέχουν σε αυτό, και είναι η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. Εμάς διαχρονικά είναι μία από τις προτεραιότητές μας και έχουμε και σχετικά πιστοποιητικά που το αποδεικνύουν. Μην μπω σε λεπτομέρειες, αλλά όλα αυτά τα οποία φαίνονται στην διαφάνεια αυτήν αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο συντονίζεται η προσπάθεια σε επίπεδο της εταιρείας μας, αλλά θα γίνει και σε συνδυασμό με τον project manager, ούτως ώστε να διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο του εργοταξίου. Εδώ είναι η οργάνωση η οποία θα έχει το σχετικό τμήμα. Και εδώ σημειώσαμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά των περιβαλλοντικών στόχων που θα υπάρχουν στην φάση της κατασκευής, έτσι. Όπου είναι να μην υπάρχει περιβαλλοντικό ατύχημα, να μην υπάρχει όχληση περιβαλλοντική και να προστατεύσουμε τους φυσικούς πόρους.
Όλα αυτά θα γίνουν με σκοπό το κτίριο να συνεχιστεί η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από την αρχή, από τη μελέτη του έργου, ώστε το ολοκληρωμένο νοσοκομείο εδώ αλλά και στις άλλες δύο πόλεις να πάρει την πιστοποίηση Platinum για έργα υγειονομικού σκοπού. Lead BD Plus C, νομίζω είναι από ό,τι βλέπω η πλήρης ονομασία στα αγγλικά. Θα είναι κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω πρώτη φορά που θα γίνεται για κτίριο υγείας στην Ελλάδα. Και όχι μόνο. Για να το καταφέρουμε αυτό, θα συνεχίσουμε, όπως είπα, τη δουλειά που ξεκίνησε από την αρχή του design. Και σε ό,τι μας αφορά, θα πρέπει να σεβαστούμε το design, αλλά και να κάνουμε το εξής. Και η μεθοδολογία εργασίας και ο τρόπος με τον οποίο θα προμηθευτούμε τα υλικά και τα χαρακτηριστικά αυτών των υλικών να είναι τέτοια που θα διασφαλίζουν ότι έχουμε κάνει το βέλτιστο δυνατό ως προς την προστασία του περιβάλλοντος. Εδώ τώρα υπάρχει ένα διάγραμμα για την οργάνωση του εργοταξίου και μπροστά βλέπετε μια λίστα με κάποια χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχουν πλέον τα σύγχρονα εργοτάξια και εμείς πάντα το διασφαλίζουμε. Ενώ υπάρχει και μια αναφορά στο ότι το εργοτάξιο είναι σε σημείο στο οποίο δεν θα παρατηρηθούν προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, ούτως ή άλλως είναι... δεν νομίζω ότι είναι προσβάσιμο αυτή τη στιγμή σε ανθρώπους μη έχοντες εργασία, μιας και υπάρχει σχετική εργολαβία για να ολοκληρωθεί ο δρόμος. Άρα σας καλούμε να μην πλησιάζετε όσο ο δρόμος δεν έχει ολοκληρωθεί, για την ασφάλεια όλων. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Θεμιστοκλέους, θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για τα συνοδά έργα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία αποτελούν ευθύνη της ελληνικής πολιτείας. Ναι, βλέπω και εδώ τους τοπικούς παράγοντες που έχουν διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι ώστε να είμαστε ευθυγραμμισμένοι με τα χρονοδιαγράμματα. Η οδοποιία είναι σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο στο εργοτάξιο, τρολέξω τους τεχνικούς όρους, αλλά είμαστε λίγο πριν την ασφαλτόστρωση. Και έχουν ολοκληρωθεί τα δίχτυα ίδρυυσης αποχέτευσης, ηλεκτροδότηση όσον αφορά το νοσοκομείο και ό,τι υπάρχει από εδώ και πέρα σαν δέσμευση. Το ξανατονίζω, γιατί κάνουμε και σύγκριση με τις άλλες δύο περιοχές που χτίζεται το νοσοκομείο. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο εδώ, και από τον Περιφερειάρχη και από τον Δήμο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον συντονισμό και την όλη προσπάθεια για το έργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να υπερθεματίσουμε και εμείς από την πλευρά μας, βλέποντας τα τρία έργα, ότι τα συνοδά έργα στην Κομωτινή πραγματικά είναι πολύ πιο μπροστά σε σχέση με τα συνοδά έργα των άλλων δύο νοσοκομείων και ευχαριστούμε όλους τους φορείς για την προσπάθεια που κάνουν. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα και μετά κύριε Δήμαρχε, αν θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Παρακαλούμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε. Το πρώτο που θέλω να εκφράσω είναι η πολύ μεγάλη ικανοποίησή μου, γιατί επιτέλους ξεκινά αυτό το πραγματικά σπουδαίο έργο, χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος, και θα αποκτήσει επιτέλους η Κομωτινή ένα πραγματικά σύγχρονο κυριοδόπιο, ένα σύγχρονο νοσοκομείο. Όπως, κύριε Υπουργέ, πρέπει να έχει κάθε περιφερειακή ενότητα και χρειάζονται φυσικά στήριξη και τα υπόλοιπα νοσοκομεία, ενώ στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Όσον αφορά από την περιφέρεια, έχουμε διαθέσει 5.800.000 ευρώ για τα έργα που ανέφερε ο κύριος Υπουργός και σε συνεργασία με το Δήμο, όπου προχωράει η σύνδεση με την ίδρυυση και την αποχέτευση, με τον κύριο Δήμαρχο εδώ, μέσω της ΔΕΙΑ. Εμείς έχουμε την ευθύνη ως περιφερειακή ενότητα, η Ροδόπια, οι τεχνικές μας υπηρεσίες, να προχωρήσει η κατασκευή του δρόμου. Έχει πέσει το 3α, που λέμε, είναι ένα βήμα πριν την ασφαλτόστρωση. Έχει γίνει η σύνδεση με την ηλεκτροδότηση, με το δίκτυο της ΔΕΗ, με το δίκτυο τηλεπικοινωνιών. Θα γίνει η σύνδεση και η σύνδεση φυσικού αερίου. 5.800.000 είναι προϋπολογισμός για τα έργα αυτά. Για άλλη μια φορά εκφράζω την ικανοποίησή μου και ό,τι χρειαστείτε, φυσικά είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε στη μεγάλη αυτή προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περιφερειάρχα και κύριε Δήμαρχε.
να πούμε ειδικό ευχαριστώ για την παραχώρηση από την πλευρά του Δήμου έκτασης δίπλα στο εργοτάξιο, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ την σωστή και γρήγορη εκτέλεση του έργου. Να σας καλωσορίσουμε και εμείς ακόμα μια φορά εδώ στην Πολιτική Κομωτινής. Εγώ να εξαρρώ την καλή συνεργασία του Ιδρύματος, του Υπουργείου Υγείας και της Ελληνικής Κυβέρνησης και τώρα φυσικά φαντάζομαι και με την ανάδοχο εταιρεία. Θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Θα ήθελα να πω για ακόμη μια φορά ότι κομμάτι της συνεργασίας είναι ο κ. Θεμιστοκλέος, που τον γνωρίσαμε. Εντάξει, ο κ. Θεμιστοκλέος μπορεί να το λέει, αλλά εμείς πρέπει να το πούμε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ σε όλη τη διαδικασία και βοήθησε και πολλές φορές και το Δήμο μας σε συνεργασία που είχαμε μαζί του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωστόσο, είμαστε εδώ εμείς, σαν διοίκηση του Δήμου, να βοηθήσουμε ανά πάσα στιγμή όπου χρειαστεί και όποτε χρειαστεί. Το νοσοκομείο είναι μια απέτηση της περιοχής εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Χαιρόμαστε που ξεκινάει η κατασκευή με τα πολλά και προβλήματα που είχε πιο μπροστά και είμαστε έτοιμοι να πραγματικά να βοηθήσουμε όπου μας ζητηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και πριν περάσουμε σε ερωτήσεις από το κοινό, θα θέλαμε να δώσουμε το χώρο, κύριε Τσαλικά, κυρία Γιαμουστάρη, αν θέλετε και εσείς να κάνετε κάποιες δηλώσεις από πλευρά σας, χωρίς να είναι αναγκαστικό. Εγώ είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί όταν ανέλαβα πριν από 4 χρόνια, θεωρούσα ότι ίσως δεν είμαι εδώ για να δω τη θεμέλια λίθο έτσι, αυτού του μεγάλου γήματος. Πραγματικά σήμερα μιλάει το συνέστημα. Εκφράζω ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη όχι μόνο προσωπική, ευγνωμοσύνη όλου του κόσμου, ευγνωμοσύνη όλων των ροδοπητών για αυτό το έργο και ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί σήμερα μπαίνει, είπαμε, η πρώτη, η θεμέλιος λίθος. Θέλω να πω ένα πιστεύω μου, που έκατσα και το κατέγραψα. Πιστεύω λοιπόν ότι, okay, αυτό το Γενικό Νοσοκομείο φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο δημόσιας νοσηλείας, περίθαλψης, φροντίδας για τους κατοίκους της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Νομού Ροδόπης, κέντρο αναφοράς Θράκης και Βαλκανίων, πόλος έλξης και των νέων και προσέλκυσης φιλόδοξων γιατρών. Έτσι πιστεύουμε ότι θα ενδυναμωθεί το καινούριο νοσοκομείο με καινούριο προσωπικό. Υπήρχε μία φοβερά αγαστή συνεργασία και με την Τέταρτη ΥΠΕ και με τους εκπροσώπους του Ιδρύματος που πια τους θεωρούμε και δικούς μας ανθρώπους. Και με τον κύριο Θεμιστοκλέος που είναι εκεί βράχος για αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Και με την κυρία Μακριαλέα. Αισθάνομαι με πολύ μεγάλη ταπεινότητα πολύ ελάχιστη την προσφορά τη δική μου, αλλά θέλω να καταθέσω κάτι. Πολλοί από εμάς, όταν θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το 26 όπως άκουσα, μπορεί να μην είμαστε σε θέση ευθύνης, να μην είμαστε αιρετοί όπως παρευρισκόμαστε τώρα, να είμαστε απλοί άνθρωποι. Αν όμως είναι θέλημα Θεού, τότε να το επισκεφτούμε αυτό το κόσμημα, τότε αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε παραπάνω, γιατί τότε ως επισκέπτες θα το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Αυτός είναι ένας λόγος που πρέπει να το δούμε σαν κάτι το προσωπικό, σαν μια μικρή περιουσία και πραγματικά να κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί για να βοηθήσει σε αυτό το όνειρο που επιτέλους φαίνεται ότι γίνεται πραγματικότητα. Ο Αριστοτέλης, για να χρησιμοποιήσω τώρα κάτι που το λέω τακτικά, είχε πει ότι ήθος ανθρώπο δαίμον, ότι για τον άνθρωπο ευτυχία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο χαρακτήρας του. Νομίζω λοιπόν ότι ευτυχία για τον ροδοπίτη είναι ο χαρακτήρας του. Και επειδή ο χαρακτήρας του ροδοπίτη είναι δυναμικός, είναι αλληλέγγυος, είναι φιλόξενος, είναι
πραγματικά ένας υπέροχος άνθρωπος, ο Ροδοπίτης. Είχε λοιπόν την τύχη, είχε την ευδαιμονία να έρθει και να έχει αυτό το νοσοκομείο. Ναι, και εγώ από την μεριά μου ως διοικήτρια του παλαιού νοσοκομείου που, ανοίγω παρένθεση, άντεξε 4 χρόνια και εξακολουθεί να αντέχει, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό το έργο και ναι, από το 2017 και την κυβέρνηση τότε και τους τότε υπουργούς και τους μετέπειτα υπουργούς υγείας και τον κύριο Θεμιστοκλέος που ήταν ΕΣΑΗ και τον κύριο Τσαλικάκη και όλους όσους τα παιδιά συνέβαλαν σε αυτό το έργο. Είμαστε ευγνώμονες ΕΣΑΗ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο διοικητής Τέταρτης Υγειονομικής Περιφέρειας. Δράτω με τις ευκαιρίες καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Δρακόπουλο, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την δωρεά όχι μόνο για το νοσοκομείο Κομωτινής, αλλά και για το νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, για το παιδιατρικό νοσοκομείο. Θα ευχαριστήσω για τη συνεργασία όλους τους ανθρώπους του Ιδρύματος όλα αυτά τα χρόνια, γιατί η συνεργασία μας ξεκινάει από το 2017, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του Ιδρύματος. Και θα ήθελα να κλέψω την ευκαιρία να πω προς τους πολίτες της Κομωτινής ότι είστε άτυχοι, γιατί έχετε ένα παλιό νοσοκομείο από το 1937, ίσως από τα παλιότερα που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά είστε πάρα πολύ τυχεροί για τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτό το νοσοκομείο. Και δεν το λέω τυχαία, γνωρίζουν και το πρωί ο Υπουργός ανέφερε πολλά περιστατικά, όπως και η διοικήτρια, για τα οποία πρέπει να είστε υπερήφανοι για τους ανθρώπους που δουλεύουν στο νοσοκομείο και αυτοί θα δουλέψουν, ξέρετε, με τις προσθήκες και όλους τους διορισμούς που θα τρέξει το Υπουργείο, αυτοί θα δουλέψουν και στο καινούριο. Να είστε πολύ υπερήφανοι και είστε τυχεροί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαλικάκη. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που πει η κυρία Γιαμουσάρη. Αρχικά να πω ότι η εκτίμηση και η ευγνωμοσύνη είναι αμοιβαία. Τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων όλων της περιοχής που έχουν συνεισφέρει και εξακολουθούν να συνεισφέρουν στο έργο, τα βιώνουμε. Ο κύριος Χασάπης, θυμάμαι, είχε έρθει στα γραφεία μας μετά από ένα πρώτο κύκλο συναντήσεων στην Κομωτινή και μας είχε μεταφέρει ο τρόπος με τον οποίο έχουν αγκαλιάσει το έργο οι άνθρωποι της περιοχής. Είναι κάτι που δεν έχω συναντήσει. Νομίζω ότι μπορείτε να τα πείτε και ο ίδιος. Ναι, μπορώ να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε. Είναι πρωτοφανές, μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, η αγάπη που έχουμε βρει από τους ανθρώπους της Κομωτινής. Έχουμε επισκεφτεί και τα άλλα νοσοκομεία και εκεί υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά αυτό που γίνεται στην Κομωτινή είναι πρωτόγνωρο και θα παρακαλούσα από την πλευρά του Αναδόχου να συνεχίσετε έτσι, να συνεχίσετε να αγκαλιάζετε το έργο με αυτόν τον τρόπο, γιατί πραγματικά θα βοηθήσει την τοπική κοινωνία και έχουμε καταλάβει την ανάγκη που έχει ο τόπος για αυτό το νοσοκομείο. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για τον τρόπο που μας έχετε υποδεχτεί και μας έχετε αγκαλιάσει και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να τελειώσει στην ώρα του και να είναι στα στάνταρς που έχει θέσει ο αρχιτέκτονας και το Ίδρυμα. Σας ευχαριστώ. Είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε πάνω σε οποιοδήποτε θέμα, όσο γενική ή τεχνική είναι σε σχέση με τη δημιουργία του νέου νοσοκομείου. Και έχουμε και οι συνεργάτες μας στο κοινό, πίσω κτλ., που είναι και αυτοί στη διάθεσή σας για να συμπληρώσουν σε οποιαδήποτε απάντηση χρειαστεί να δώσουμε. Πριν έρθουμε εδώ πέρα, είχαμε συζητήσει εσωτερικά και είχαμε πει ότι στην Κομωτινή ο κόσμος είναι των πράξεων και δεν είναι για τα λόγια. Αυτό είχαμε ζήσει στις προηγούμενες συναντήσεις μας. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη, ο κύριος. Έχω μια ερώτηση από την αρχή. Πήρα και την απάντηση, βέβαια. Αλλά επειδή σας παρακολουθώ συνέχεια, κάθε φορά που έρχεστε, για κάποιο διάστημα υπήρξε ένα κενό και υπήρξαν και κάποια ερωτηματικά αμφισβήτησης, τα οποία νομίζω σήμερα έχουν λυθεί τα πάντα. Επομένως, δεν έχει και εγώ παρά να σας ευχαριστήσω.
Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω και μια άλλη πρωτιά που διαφεύγει ίσως του πολύ πληθυσμού και του κόσμου ή και από τη δική σας παρουσία. Εάν δεν πρόλαβε να αναδιαβάσω αυτό που ήθελα εκεί πέρα κάτω όσον αφορά το κέντρο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, το κέντρο αποκατάστασης, θα νόμιζα ότι δεν υπήρχε. Αλλά πρόλαβα και το διάβασα, δεν αναφέρθηκε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να τονίζετε και με συγχωρείτε κιόλας, δεν είναι παρατήρηση, είναι ικανοποίηση και είναι μια ανάγκη να πω ότι ο γιατρός και ο ιατρικός κόσμος, όπως εδώ ακούσαμε και από τους ειδήμονες που μας δώσαν τα συγχαρητήρια, κάνει την καλύτερη δουλειά εδώ πέρα. Και πράγματι δουλεύει για τη λειτουργία του οργανισμού. Το λειτουργικό σκέλος, ωστόσο, δηλαδή όταν ο άνθρωπος φεύγει από το νοσοκομείο να μπορέσει να σταθεί τα πόδια του, να έχει την αυτοεξυπηρέτηση, να μπορεί να πάει στην τουαλέτα ή να μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, γιατί όχι και λίγη άσκηση, εκεί εγώ θέλω να αναφερθώ, δεν το έχει. Λοιπόν, το νοσοκομείο αυτό της Κομωτινής έχει και μια άλλη πρωτιά, κύριε Υπουργέ, και νομίζω αυτή η πρωτιά πρέπει να γίνει σε όλα τα νοσοκομεία ή από εδώ και πέρα, σε όσα νοσοκομεία γίνονται, να κάνει ένα κέντρο αποκατάστασης. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και εσάς και αυτούς που μας έχουν επισκεφθεί, διότι αυτό έγινε μετά από πρόταση του Συλλόγου Καρδιοπαθών. Ο Συλλόγος Καρδιοπαθών, λοιπόν, επειδή είχε ανδρωθεί μέσα στο νοσοκομείο και εκεί βρεθήκαμε και κάναμε προγράμματα αποκατάστασης, είδαμε πόσο ωφελείται. Άλλο είναι όμως στην πρώτη φάση. Η πρώτη φάση αποκατάστασης σε οδήποτε ασθενή είναι πολύ σημαντική. Και αυτή γίνεται ενδονοσοκομιακά. Έκανα ένα πρόγραμμα με την κυρία Παναγιωτίδη, την Αλεξάνδρα Παναγιωτίδη, την τότε διευθύντρια της Καρδιολογικής Κλινικής. Πήγαμε πολύ καλά. Κάναμε άσκηση σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια. Χτίσαμε ένα εργαστήριο, το κτίσαμε. Ένα χώρο βρήκαμε, ο οποίος περίσσευε κάπως νοσοκομείο. Δεν μπορούσαμε να το πούμε καν εργαστήριο, αλλά εκεί πέρα μέσα κάναμε μια μελέτη, μια έρευνα. Σήμερα βλέπω ότι όντως έχει γίνει το κέντρο αποκατάστασης και έχω αρκετά ερωτήματα, διότι δεν γνωρίζω ποιες θα είναι οι διαστάσεις. Βέβαια, αυτό ήρθε εκ των υστέρων. Και εκεί οφείλω να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά την Επιτροπή και τον κύριο Δρακόπουλο, ο οποίος ανέφερε πολύ ωραία πράγματα και μάλιστα ανέφερε ότι και ο αρχιτέκτονας και ο πρόεδρος και πολλοί από όλους και μεταξύ αυτών και εγώ δεν αναφερόμαστε μόνο στα οικοδομήματα και στα κτίρια. Αναφερόμαστε στον αποδέκτη. Ο αποδέκτης είναι ο ασθενής. Όταν ο ασθενής φεύγει από το νοσοκομείο, είναι σε κατάσταση που δεν μπορεί να περπατήσει καμιά φορά. Είναι σε κατάσταση που δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Κάποιος πρέπει να τον αναλάβει αυτό. Αυτό λοιπόν υπάρχει τώρα στο νοσοκομείο Κομωτινής. Και εκεί οφείλω να σας ευχαριστήσω, διότι αυτό αναφέρει και ο αρχιτέκτονας του έργου, όπως είπε ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Ανδρέας Δρακόπουλος. Είπε ότι ό,τι σχεδιάζει, το σχεδιάζει για αυτόν τον χρήστη που θα είναι ο ασθενής του. Και οι γιατροί και όλος ο κόσμος. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σίλβια, θέλεις να προσθέσεις κάτι σε αυτό ή πριν πω δύο λόγια? Όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Δύο-τρία πράγματα που ήθελα να υπερθεματίσω που προκύπτουν από αυτό που είπατε. Οι εκδηλώσεις αυτές δεν γίνονται μόνο για να ενημερώνουμε το κοινό, γίνονται για να ακούμε και το κοινό. Οπότε στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων είχαμε ακούσει για πρώτη φορά αυτή την ιδέα. Είχαμε την τύχη να έχουμε σύμβουλο τον γιατρό, τον Τάκη τον Κουλουβάρη, ο οποίος έδινε... Έτσι. Ακριβώς. Επειδή δεν σας ακούει ο κόσμος γιατί δεν έχετε μικρόφωνο, να επαναλάβω αυτό που είπατε, ότι γνωρίζεστε με τον κύριο Κουλουβάρη, θα επαναλάβω εγώ, γνωρίζεστε με τον κύριο Κουλουβάρη και ήταν η δική σας επικοινωνία με τον κύριο Κουλουβάρη η οποία ανέδειξε αυτό το ζήτημα. Είμαστε ευγνώμονες και σε εσάς και στον κύριο Κουλουβάρη, όπως και στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο δέχτηκε την κλινική αλλαγή στο σχέδιο του νοσοκομείου. Είμαστε ευγνώμονες στη μελετική ομάδα που μπόρεσε να εντάξει αυτό το κομμάτι στο νοσοκομείο. Και αυτή είναι μια πρακτική απόδειξη του πόσο σημαντικές είναι για μας αυτές οι ανοιχτές συγκεντρώσεις. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα μικροαλλαγών στο κλινικό σχέδιο. Στα κλινικά σχέδια που υπάρχουν στο κάθε νοσοκομείο. Εδώ να πούμε ότι ευελπιστούμε και στην συνεργασία, την διανοσοκομιακή,
κύριε Θημιστοκλέους, μεταξύ του νοσοκομείου της Κομωτινής και άλλων νοσοκομείων της περιοχής. Η υγεία των ασθενών είναι πολύ σημαντική και είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι φορείς, όλοι οι συμμετέχοντες στο εγχείρημα της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς, θα χρησιμοποιήσουν το νέο νοσοκομείο στην Κομωτινή σαν έναυσμα για να φτιάξουν τέτοιες συνεργασίες για το καλό των ασθενών. Ο κύριος Μαδικόλιας. Καλησπέρα και από μένα. Για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι καθηγητής νευρολογίας. Λέγομαι Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, είμαι πρόεδρος της ιατρικής στην Αλεξανδρούπολη. Αγαπητέ κύριε Παπούλια, κυρία Κόνιαλη, κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχα, κυρία Γενική Γραμματέας, κύριε Βλυδηρίδη, αξιότιμοι συνάδελφοι, κύριε καθηγητές και όλοι οι παριστάμενοι. Πραγματικά οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ καταρχήν στο Ίδρυμα. Το Ίδρυμα εδώ για την περιοχή, όπως ακριβώς και για πάρα πολλά άλλα θέματα υγείας. Είναι γνωστό από χρόνια ότι προσφέρει. Και με την ευκαιρία όλων όσων αναφέρθηκαν, θα πούμε κάποιες ιδιαιτερότητες. Η περιοχή γενικότερα, και θα έλεγα περισσότερο τη Ροδόπη και τον Εύρο, αλλά και την Ανατολική Μακεδονία Θράκης, δεν έχει σαν την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη την ευτυχία, τη δυνατότητα να έχει μεγάλες ιδιωτικές δομές. Να μην πούμε τώρα ονόματα και κάνουμε διαφήμιση. Αλλά νοσοκομιακά τουλάχιστον, τα νοσοκομεία, τα δημόσια της περιοχής. Είναι αυτά που στηρίζουν, που αγωνίζονται κάθε βράδυ. Είναι σημαντικός ο αγώνας που δίνεται στο νοσοκομείο Κομωτινής. Τον έχω γνωρίσει χρόνια, 20 χρόνια πριν, όταν ήρθα εδώ. Μας καλούσε η παθολογική κλινική και για εκπαιδευτικούς λόγους, αλλά επίσης μετήχαμε σε κάτι γιορτές που γινόντουσαν, τα Χριστούγεννα, και υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία. Η συνεργασία αυτή συνεχίζεται νύχτες σε διάφορα επίπεδα. Και φάνηκε πως δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι στο ΕΣΥ, αν είναι στο πανεπιστήμιο, αν είναι ιδιώτης. Έχουμε τέτοια μοντέλα λειτουργίας πολλά στην περιοχή μας. Φάνηκε και στην εκένωση, κύριε Υπουργέ, που είχατε επιβλέψει προσωπικά, με τη φωτιά στην Αλεξανδρούπολη και τη συνεργασία με τα άλλα νοσοκομεία της περιοχής. Εδώ στα δύσκολα γινόμαστε ένα και προσφέρεται η δυνατότητα να υπάρχει ένα στολίδι. Σε αυτό το στολίδι, ό,τι βοήθεια χρειαστεί και εκ μέρους της ιατρικής σχολής, θα είμαστε από δίπλα. Στον αγώνα των συναδέλφων του ΕΣΥ, σε ό,τι απολύτως χρειαστεί, με τους φοιτητές, με το ξενόγλωσσο τμήμα, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα έχουμε σύντομα, με οτιδήποτε, οποιαδήποτε πλευρά κρίνει το Ίδρυμα ή η ελληνική πολιτεία ή οι γιατροί εδώ που θα δουλεύουν στην πρώτη γραμμή, εμείς θα είμαστε από δίπλα. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη μεγάλη προσφορά αυτή και αναμένουμε με ενθουσιασμό το στολίδι που θα κοσμήσει την υγεία επίσης στην περιοχή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος. Μετά τους δύο κύριους καθηγητάς, παίρνω το λόγο σαν ελεύθερος επαγγελματίας οδοντίατρος συνταξιούχος και ως πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου. Και την προηγούμενη φορά το καλοκαίρι που έγινε η παρουσίαση πάλι, είχα προτείνει να δημιουργηθεί και οδοντιατρική φροντίδα μέσα στο νοσοκομείο. Για τους υγιείς, για την οδοντιατρική φροντίδα ή στοματική υγεία, που λίγοι μιλάνε, θέλουν μόνο χειρουργία και μεγάλες κλινικές, υπάρχει και ένα μέρος παιδιών, γιατί γνώρισα τους γονείς τους όταν εργαζόμουν, τα οποία είναι με κινητικά προβλήματα και υπάρχει στην Ελλάδα μόνο στο ΑΧΕΠΑ ένα οδοντιατρείο, διότι αυτά τα παιδιά, για να κάνουν μια απλή εξαγωγή που είναι για όλους εύκολη, θέλει νάρκωση. Όταν λοιπόν ενδιαφέρθηκα πριν πολλά χρόνια στο δικό μας νοσοκομείο να γίνει μια εγκατάσταση ενός μικρού μηχανήματος, να συμβάλλει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος δωρεάν στο νοσοκομείο για ορισμένες μέρες, και είχαμε και ένα συνάδελφο που είχε έρθει από την Αμερική και είναι ακόμα, είναι αντιπρόεδρος του Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, να μπορεί να λειτουργήσει μερικές μέρες. Φανταστείτε, ένα γονιό που έχει ένα παιδί κατάκητο στο σπίτι, αν έχει ένα πρόβλημα οδοντικής χειρουργικής, πρέπει να κλείσει ραντεβού στη Θεσσαλονίκη και να περιμένει 2 χρόνια για να τον κάνω μια εξαγωγή. Ένα τέτοιο μοντέρνο νοσοκομείο, λοιπόν,
θα μπορούσε να έχει έναν οδοντίατρο με ειδική εκπαίδευση να παρέχει σε αυτά τα παιδιά που είναι κατάκητα στα σπίτια της Κομωτινής, της Αλεξανδρούπολης και της Ξάνθης, να είναι δηλαδή ένα κεντρικό νοσοκομείο, αφού θα θέλουμε να λέμε ότι είναι μοντέρνο και παρέχει μοντέρνα οδοντιατρική, ιατρική φροντίδα. Ξανακάνω πάλι την παράκληση να μπορεί να δημιουργηθεί μία μικρή μονάδα που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους κατοίκους της Τράκης για αυτά τα ειδικά παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Και απευθύνομαι στον κύριο Υπουργό πρώτα, διότι έχω και ένα γιο παιδοχειρουργό στη Γερμανία και θέλει να γυρίσει. Παιδοχειρουργό. Ναι. Η απάντηση είναι απλή και είναι αυτό που είπατε και στο τέλος του δικού σας λόγου. Τα παιδιά με προβλήματα οδοντιατρικά χρειάζονται παιδοαναισθησία. Παιδοαναισθησία δίνεται στα νοσοκομεία παιδών και στα νοσοκομεία τα οποία έχουν παιδιατρικά τμήματα και παιδοχειρουργικά που δίνουν αναισθησία. Είναι πάρα πολύ εξειδικευμένα τμήματα, δεν μπορούν να υπάρχουν σε κάθε νοσοκομείο. Θα διαφωνήσω λίγο με την αναμονή που αναφέρεται για τα 2 χρόνια. Δεν είναι τόσο η αναμονή και σας λέω ότι είναι ένα εξειδικευμένο τμήμα, όπως το γνωρίζετε εσείς, όπως είπατε. Ο γιος σας πρέπει να εργαστεί σε ένα παιδό αναισθησιο... Αφήστε λίγο, έχετε κάνει και την προηγούμενη φορά την ερώτηση. Για να υπάρχει, για να γίνει η αναισθησία ενός παιδιού σε ένα νοσοκομείο, χρειάζεται όχι μόνο αναισθησιολόγο, χρειάζεται εξειδικευμένο παιδό αναισθησιολόγο. Ένας εξειδικευμένος παιδό αναισθησιολόγος σημαίνει ότι υπάρχει ένα ολόκληρο τμήμα πίσω από αυτό. Για να υπάρχει παιδό αναισθησιολόγος σημαίνει ότι υπάρχει παιδό χειρουργικός στο νοσοκομείο και σημαίνει ότι μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε υπάρχει ένα παιδί το οποίο πρέπει να γίνει αυτό, αλλά για χάρη του παιδιού, για αναισθησία, υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί εδώ που φαντάζομαι να συμφωνήσουμε μεταξύ μου. Εγώ είμαι γιατρός που εργάζεται στο παιδό. Άρα για την ασφάλεια των παιδιών αυτών θα πρέπει να πηγαίνουν στα τμήματα τα οποία υπάρχει παιδό αναισθησιολογικό. Εντάξει, άρα δεν είναι δημιουργία ενός οδοντιατρικού τμήματος, είναι αλλαγή ολόκληρου του οργανισμού και της φιλοσοφίας του νοσοκομείου με δημιουργία παιδό τμήματων. Παρακαλώ, μπορείτε να μιλάτε στο μικρόφωνο, καλοσύνη. Να το δημιουργήσετε στο Πανεπιστημιακό της Αλεξανδρούπολης τότε. Ναι, αλλά εδώ είμαστε όπου, να μιλήσουμε για το νοσοκομείο της Μεσογείου. Που δεν υπάρχει. Όπου υπάρχει. Στην Αλεξανδρούπολη δεν υπάρχει ειδικευόμενος παιδοχειρουργός. Υπάρχει μόνο ένας καθηγητής, 2 καθηγητές παιδοχειρουργικής και τίποτα άλλο. Επομένως, είναι πρέπει να διευκρινίσετε τώρα, ποιο είναι το ζητούμενο, να προσληφθεί ο γιος σας κάπου. Όχι. Για να καταλάβουμε ποιο είναι ακριβώς το ζητούμενο. Δεν καταλάβατε τι είπα. Ναι, σας εξηγώ ότι... Δεν καταλάβατε όχι, κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Ο γιος μου δεν θέλει να έρθει σε αυτό το νοσοκομείο. Ναι, σας εξηγώ ότι τα τμήματα, τα παιδό αναισθησιολογικά έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ωραία, αυτό σας λέω. Στις Αλεξανδρούπολης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, να δημιουργήσει μια μονάδα τέτοια για να πηγαίνουν τα παιδιά, αυτά τα ειδικά παιδιά. Υπάρχουν παιδοχειρουργοί, αλλά δεν τα χειρουργήσουν αυτοί. Πρέπει να υπάρχει οδοντίατρος. Μπορώ να παρέμβω. Με συγχωρείτε. Εγώ, σαν εκπρόσωπος του Ιδρύματος, το κατάλαβα. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που αφορά το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εδώ είμαστε για να συζητήσουμε το νοσοκομείο της Κομωτινής. Δεν είμαστε για να συζητήσουμε το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Είμαστε για να συζητήσουμε το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης σε βάθος χρόνου, στο πλαίσιο πιθανών συνεργασιών. Όχι εμείς, η ελληνική πολιτεία και οι γιατροί. Τμήμα σαν αυτό που μιλάτε υπάρχει οπωσδήποτε στο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, που κατασκευάζουμε. Το κλινικό πρόγραμμα της Κομωτινής έγινε μετά από τη συμβολή των γιατρών του νοσοκομείου, της ομάδας μελέτης και της ελληνικής πολιτείας. Υπάρχει οδοντιατρική φροντίδα. Δεν υπάρχει οδοντιατρική φροντίδα με το συγκεκριμένο παιδιατρικό προφίλ που είπατε, για τους λόγους που ανέφερε τώρα ο κ. Θεμιστοκλέος, αλλά μας είχαν μεταφέρει και οι γιατροί του νοσοκομείου. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι
σε αποτέλεσμα των προηγούμενων συναντήσεων που κάναμε, μπήκε στο μπάτζετ και στο σχεδιασμό του νοσοκομείου η οδοντιατρική φροντίδα. Μα όχι... Εγώ το είχα προτείνει. Ναι, με αυτό σας λέω. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Εγώ τώρα επεκτάθηκα και στα ειδικά. Ακριβώς. Άρα εκτιμούμε την παρέμβαση, την λάβαμε υπόψη. Έχει μπει σε κάποιο βαθμό υλοποίηση στο μπάτζετ και στο σχεδιασμό του νοσοκομείου. Δεν μπόρεσε να πει το συγκεκριμένο παιδιατρικό προφίλ που αναφέρατε τώρα. Και το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης ίσως είναι μια συζήτηση για κάποιο άλλο φόρουμ. Ναι, δεν το είχα προτείνει αυτό. Τώρα το πρότεινα για τα ειδικά παιδιά. Ωραία. Την πρώτη φορά ήταν οδοντιατρική φροντίδα για τους υγιείς. Αν μου επιτρέπετε να δώσω μια άλλη διάσταση στην απάντηση που θέτω. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε απολύτως προσιλωμένοι στην υλοποίηση του νοσοκομείου με τον υφιστάμενο σχεδιασμό που έχει ελέγξει το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, η ΥΠΕ, το Υπουργείο Υγείας και η ομάδα μελέτης. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε καμία παρέκκληση από τον υφιστάμενο σχεδιασμό που έχουμε, ο οποίος έχει συμφωνηθεί από όλους. Οπότε, δυστυχώς, ακόμα και να μπορούσε να υλοποιηθεί η πρόταση σε αυτή τη στιγμή, δεν θα είχαμε την πολυτέλεια να πάμε πίσω, να επανασχεδιάσουμε σημεία του νοσοκομείου με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τον χρόνο, την ποιότητα και το κόστος κατασκευής που αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας. Και εμείς είμαστε απολύτως προσιλωμένοι σε αυτό. Κύριε Βαδικόλια, με συγχωρείτε που αναφέρω εσάς, χωρίς να πάρω την άδειά σας. Ο κ. Βαδικόλιας είναι από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης εδώ πέρα. Μας θυμάμαι την παρουσία του. Μπορείτε οπωσδήποτε να μιλήσετε μετά το πέρας της συνάντησης για το θέμα του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Συγγνώμη, κύριε Υφυπουργέ, που παρενέβησα. Απλά είναι σημαντικό να κρατήσουμε τη συζήτηση στο νοσοκομείο της Κομοτηνής. Παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι γιατρός στο νοσοκομείο Κομοτηνής, ο Τυρακόπουλος λέγομαι. Ωραία τα σχέδια που μας είπατε, ευχαριστούμε. Το 26 άρα περιμένουμε να τελειώσει το σχέδιο όπως τα έχουμε προβλέψει, περίπου. Αν έχει γίνει, ρωτώ τον Υπουργό πρώτα, κάποιο σχεδιασμός, κάποιο πλάνο, το πώς θα μεταβούμε εκεί. Για τη στελέχωση μιλώ, δεν ομιλώ για το άψυχο υλικό, αλλά για το έμψυχο υλικό. Τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία είναι γνωστά, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα, έχει γεράσει και αυτό. Εάν γι' αυτό το πρότυπο νοσοκομείο, που όντως θα είναι και θα είναι και καμάρι για μας, αν έχετε κάποιο σχεδιασμό να μας το πείτε ή θα μας το πείτε αργότερα, το πώς θα μεταβούμε, το πώς θα λειτουργήσει το νοσοκομείο το νέο, με τι έμψυχο υλικό θα λειτουργήσει και πώς, για να είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Θα μεταφερθεί όλο το προσωπικό του υφιστάμενου νοσοκομείου στο νέο νοσοκομείο και υπάρχει δέσμευση του με συμφωνηθέντα αριθμούς κάτω, το οποίο θα πρέπει να έχουν προσληφθεί την πρώτη μέρα λειτουργίας, τον τρίτο χρόνο λειτουργίας και τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας. Και ήδη από τώρα έχει γίνει μια προεργασία έτσι ώστε να αρχίζουν οι θέσεις που δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Κομοτηνής να προκηρυχθούν. Επειδή φαντάζομαι να σας έδινα ένα λόγο για μια δεύτερη ερώτηση, θα γινόταν πάρα πολλές θέσεις αυτή τη στιγμή, βγαίνουν άγονες στην περιφέρεια. Η απάντηση είναι διπλή. Το ένα, θα παρουσιάσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα δέσμη μέτρων, έτσι ώστε να υπάρχουν κίνητρα για αυτές τις περιοχές που παρουσιάζονται οι άγονες θέσεις να μπορούν να είναι πιο ελκυστικές για τους επαγγελματίες υγείας. Και το δεύτερο είναι το ίδιο το νοσοκομείο. Μιλάμε για ένα νοσοκομείο αυτή τη στιγμή που οι ίδιοι οι γιατροί και το υγειονομικό προσωπικό, μόνο και μόνο η δημιουργία του νοσοκομείου αυτό, θα αποτελέσει ένα αυξημένο κίνητρο για τους ίδιους να θέλουν να εργαστούν σε αυτό. Ο κύριος. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Χρήστος Διάκαλης, είμαι ο Διευθυντής της Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου της Κομοτηνής. Θέλω να σας καλωσορίσω με πολύ συγκίνηση, όπως πολλοτήτερα δήλωσε και η διοικητριά μας, η κυρία Γιαμουστάρη. Προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά, γιατί πρόσφατα μαζί με τον αγαπητό συνάδελφο τον κύριο Στρακόπουλο, έχοντας λάβει μέρος στις εκλογές για την περιφέρεια, είδαμε πόσο πολύ ο λαός της Ροδόπης περιμένει προσδοκά αυτό το πραγματικά μεγάλο έργο και φυσικά όλοι εμείς που εργαζόμαστε εκεί πέρα. Θέλω να καλωσορίσω, κύριε Υπουργέ, εσάς, τον κύριο διοικητή της ΥΠΕ, όλους τους παράγοντες του έργου, οι κατασκευαστές, κυρία Μακριαλέα. Ξέρουμε πολύ καλά και πιστεύαμε όλοι μας οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο της Κομοτηνής, το υφιστάμενο,
ότι αυτό το έργο θα γίνει τελικώς. Είχαμε βαθιά πίστη σε αυτό. Και είμαστε συγκινημένοι γιατί βλέπουμε, παίρνει και στα αυτή πραγματικά η μεγάλη μας... Εδώ πάνω θα ήθελα να δηλώσω το εξής, ότι οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο της Κομωτινής που δίνουν καθημερινά τη μάχη, είναι ικανοί, είτε αφορά το διοικητικό προσωπικό, το νοσηλευτικό και το ιατρικό φυσικά, είναι ικανοί να στελεχώσουν επάξια το καινούργιο νοσοκομείο. Το περιμένουμε με μεγάλη χαρά και σίγουρα με κάποιες εκπαιδεύσεις που θα γίνουν και ξέρω ότι είναι στο πρόγραμμα. Και φυσικά είμαστε περήφανοι που θα δουλεύουμε σε 3 χρόνια σε αυτό το καινούργιο νοσοκομείο. Από την πλευρά, ως γιατρός της εντατικής που συμβάλαμε γεμίσω όσο μπορούσαμε στα προβλήματα που υπήρξαν με τις διάφορες καταστροφές στην περιοχή, θέλω να δηλώσω ότι θα δώσουμε το παν για να γίνει μια στελέχωση στο καινούργιο νοσοκομείο και να λειτουργήσουν όλα όπως πρέπει και όπως ονειρεύεται ο κόσμος και που μας θα πέρασε πρόσφατα στις κατηδίαν συνομιλίες που είχαμε σε όλα τα χωριά από άκρη στο όκρο στο Ροδόπι. Καλώς ήρθατε και πραγματικά είναι πολύ συγκινητική στιγμή για μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και αν δεν απαιτώμε πρέπει να ήταν το χειμώνα Δεκέμβριο του 2021 που είχαμε επισκεφτεί το νοσοκομείο με την κυρία Τζάνου, με τον κύριο Μαραβέλια, με την ομάδα μελέτης. Εκείνη τη στιγμή κοιτάγαμε τα σχέδια και ήταν η διαδικασία διαβούλευσης τότε και για τον ιατρικό εξοπλισμό που όπως είπε και η κυρία Τζιλώνη πλέον έχει γίνει πραγματικότητα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος στην ίδια σειρά. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Εκμής Παντελής. Είμαι φοιτητής στην Κομωτινή και σαν μόνιμος κάτοικος της Ξάνθης και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκιας θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για αυτή τη μεγάλη δωρεά στον τόπο μας. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο θα προσφέρει πολλά στην περιοχή, ένα πρότυπο νοσοκομείο και θα βοηθήσει πάρα πολύ όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στα προβλήματα που υπάρχουν στην υγειονομική περίθαλψη. Σαν φοιτητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει σχέδιο για την σύνδεση του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, του νέου νοσοκομείου, με το Πανεπιστήμιο. Γιατί δεν υπάρχουν, πέρα από, από την ιατρική σχολή στην Αλεξανδρούπολη, δεν υπάρχει κάποιος άλλος, κάποιο άλλο τμήμα του φορέας που να συνεργάζεται με το νοσοκομείο. Και από ό,τι είδα στα slides που υπήρχαν, είδα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το ΕΚΠΑ, μαθαίνουμε καλά, δεν ήταν το Δημοκρίτιο. Και πια το Δημοκρίτιο είναι το 3ο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Ευχαριστώ. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ζωντανό και επαφίεται, αν θέλετε, στο Δημοκρίτιο και στο νοσοκομείο να υπάρξουν συνεργασίες και, αν θέλετε, ειδικά στον ιατρικό τομέα, στο νοσοκομειακό τομέα, είναι το νοσοκομείο, το καινούργιο νοσοκομείο της Κομωτινής με το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Και από εκεί και πέρα η τοπική κοινωνία θα είναι αυτή που θα συνεργαστεί και να υπάρξει αυτή η συνεργασία. Άρα το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το νοσοκομείο, έτσι ώστε να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία. Συνήθως αυτές αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στο νοσοκομείο, αλλά από τη στιγμή που τα πράγματα εδώ είναι γνωστά και ξεκάθαρα, θα μπορεί από τώρα να αρχίσει η συζήτηση για να δημιουργηθεί η συνεργασία αυτή, έτσι ώστε το νοσοκομείο λειτουργήσει, να μπορεί να μπει σε εφαρμογή. Να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Υφυπουργέ, ότι στο παρελθόν είχαν γίνει προσπάθειες για τέτοιες συζητήσεις και για τη δημιουργία γεφυρών. Τότε δεν υπήρξε ανταπόκριση από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Δεν είχαν προχωρήσει πολλές συζητήσεις και δεν προχώρησαν γιατί δεν υπήρξε ανταπόκριση από το Δημοκρίτιο. Τώρα γνωρίζουμε ότι το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο έχει εκφράσει τη βούληση για αυτές τις συζητήσεις. Εμείς, σαν δωρητής, είμαστε ευγνώμονες, όχι γιατί θα παρεύουμε σε αυτές τις συζητήσεις, αλλά γιατί θέλουμε η δημιουργία του νέου νοσοκομείου πραγματικά να λειτουργήσει σαν έναυσμα συνεργασιών για το καλό των ασθενών. Και ανυπομονούμε να δούμε την πορεία αυτών των δυνητικών συζητήσεων, πάντα σε συνεργασία με τους γιατρούς του εκάστοτε νοσοκομείου και των διοικήσεων και του Υπουργείου. Ο κύριος. Γεια σας.
Ονομάζομαι Διαμαντόπουλος, είμαι καρδιολόγος εδώ στην πόλη. Και καταρχήν να ευχαριστήσω εγώ με τη σειρά μου και όλους τους συντελεστές αυτού του έργου, το οποίο πραγματικά θα αλλάξει όλα τα δεδομένα νοσηλείας που υπάρχουν στον τόπο μας. Ήθελα να σας ρωτήσω, είχε υποθεί, αν μου επιτρέπετε, είχε υποθεί και στις προηγούμενες συναντήσεις το θέμα της ύπαρξης του μονοδομικού εργαστηρίου στο νοσοκομείο της Κομωτινής, στο καινούργιο το οποίο γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό. Για μας είναι η αιχμή του δόρατος στην αντιμετώπιση των οξέων στεφανιών συνδρόμων και ολοκληρωτικά θα σώσει ζωές. Το κοίταξα στο ίντερνετ, είδα έγραφε για πρόβλεψη. Ήθελα να σας παρακαλέσω να μου πείτε αν θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί για μας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πολλοί κόσμος πραγματικά θα σωθούν ζωές με αυτή την προσθήκη. Σας ευχαριστώ. Επιβεβαιώνουμε ότι έχει συμπεριληφθεί. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Είδατε, πέρα από τις πράξεις, είχαμε και μια πολύ ωραία συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις παρεμβάσεις σας, τόσο αυτές όσο και τις προηγούμενες, που δημιουργήκαν το νοσοκομείο αυτό που είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα σας ξαναδούμε σε 6 μήνες το αργότερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.